Χριστού αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που είχαμε σταματήσει από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου τη Δευτέρα προς Κορινθίους. Είμαστε στη σελίδα 1023. Επιστολή Δευτέρα προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, σίγμα ταφ κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Σίγμα ταφ 11. Το στόμα ημών εινύχθη προς εσάς Κορίνθιοι, η καρδία ημών επλατύνθη. Δεν έχετε στενοχωρία εν ημίν, αλλά έχετε στενοχωρία εν της πλάχνης ημών. Την αυτήν λοιπόν αντιμιστίαν αποδίδοντες ως προς τέκνα λαό, πλατύνθητε κι εσείς. Μη όμως ζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχή έχει δικαιοσύνη με την ανομία, τι δε κοινωνία το φως προς το σκότος, τι να δε συμφωνία ο Χριστός με το διάβολο, ή την αμερίδα ο πιστός με τον άπιστον, τι να δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός, ότι θέλω κατοικίαν αυτής και περιπατεί, και θέλω είστε Θεός αυτών, και αυτοί θέλουσιν είστε λαός μου. Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστητε, λέγει Κύριος, και μη εγγίζετε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθεί, και θέλω είστε πατήρ σας, και εσείς θέλετε είστε ιοί μου και θυγατέρες μου, λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύταστα σε επαγγελία σας, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Δέχθητε ημάς εν ημίν, ουδένα αδικήσαμε, ουδέ ευθύραμε, σουδένα εστάθημεν πλέον έκτε. Δεν λέγω τούτο προς κατάκρισή σας, διότι προείπων ότι είστε εν τες καρδίες ημών, ώστε να συναποθάνομεν και να συζόμεν. Πολύ παρησίαν έχω προς εσάς, πολύ καύχησιν έχω δια σας. Είμαι πλήρης παρηγορίας, έχω υπερπερισσεύουσαν την χαράν εις όλην την θλίψη ημών, διότι αφού ήλθαμε εις Μακεδονίαν, ουδε μίαν άνεση ελάβεν εις άρξη ημών, αλλά κατά πάντα εθλιβόμεθα. Έξωθεν μάχε και έσωθεν φόδι. Αλλά ο Θεός ο παρηγορών τους ταπεινούς παρηγόρησε ημάς δια της παρουσίας του Τίτου, και όχι μόνο δια της παρουσίας αυτού, αλλά και δια της παρηγορίας την οποίαν παρηγορήθη δια σας. Αναγγέλλον προς ημάς το μέγαν πόθον σας, τον οδυρμόν σας, τον ζήλο σαν υπέρ ημού, ώστε περισσότερον εχάριν. Διότι αν και σας λύπησα δια της επιστολής, δεν μετανοώ, αν και μετενόουν, επειδή έβλεπον ότι η επιστολή εκείνη, αν και προς ώρα, σας ελείπησε. Τώρα χαίρω, ουχή ότι ελυπήθητε, αλλά ότι ελυπήθητε προς μετάνοιαν, ελυπήθητε κατά Θεόν, δια να μη ζημιωθείτε εξ ημών ουδέν, διότι κατά Θεόν λύπη, γεννά μετάνοια προς σωτηρία μεταμέλητον, η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον. Διότι ιδού αυτό τούτο, το ότι λυπήθητε κατά Θεόν, πόση σπουδή είναι γέννησε εις εσάς, αλλά απολογίαν, αλλά γανάκτησιν, αλλά φόβων, πόθων, αλλά ζήλων, αλλά εκδίκησιν, κατά πάντα απεδείξατε αυτούς ότι είστε καθαροί εις τούτο το πράγμα. Λοιπόν, αν και σας έγραψα δεν απέκαμον, δεν έκαμον τούτο δια τον αδικήσαντα, αλλά δια τον εδικηθέντα, αλλά, συγγνώμη, λοιπόν, αν και σας έγραψα, δεν έκαμα τούτο δια τον αδικήσαντα, ουδέ δια τον αδικηθέντα, αλλά δια να φανερωθεί προς εσάς η σπουδή ημών, την οποία έχομεν δια σας ενώπιον του Θεού. Δια τούτο παρηγορήθημεν δια την παρηγορία σας, και την περισσότερον εχάριμεν δια την χαράν του Τίτου, ότι ανεπαύθη το πνεύμα αυτού παραπάντων ημών. Διότι εάν εκαυχήθην τι προς αυτόν δια σας, δεν κατεσχύνθην, αλλά καθώς σας ελαλήσαμεν πάντα την αλήθεια, ούτω και η καύχεση ημώνη προς τον Τίτον έγινε αλήθεια. Και η αγάπη αυτού αυξάνει περισσότερον προς εσάς, όταν ενθυμείτε την υπακοήν πάντων ημών, πως με τα φόβου και τρόμου εδέχθητε αυτόν. Χαίρο λοιπόν ότι κατά πάντα έχω θάρρος εις εσάς. Αμήν. Είναι η δεύτερη αποστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Κόρινθον. Η πρώτη ήταν ιδιαιτέρως ελεγκτική και ως προς την αμαρτία που υπήρχε, γιατί κάποιος είχε τη γυναίκα του πατέρα του και η διαταγή ήταν να εκβάλει τον τιούτον εκ μέσου
της Εκκλησίας, γιατί ο λίγη σήμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Αλλά και ο έλεγχος επίσης ήταν μεγάλος και για την τάξη μέσα στην Εκκλησία, τόσο όσο αφορά τα πνευματικά, τα χαρίσματα δηλαδή, γι' αυτό εξήγησε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια περί των πνευματικών ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους, αλλά επίσης με μεγάλη λεπτομέρεια εξήγησε και για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, θέματα τα οποία από τότε ήσαν, θα έλεγα, σε αμφισβήτηση και μέχρι τώρα συνεχίζουν να είναι. Δηλαδή πώς συμπεριφερόμεθα μέσα σε αμαρτία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, εάν δεν μετανοεί ο άνθρωπος, πώς χειρίζονται, εργάζονται οι άνθρωποι δια Πνεύματος Αγίου τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και τις διακονίες του Χριστού, και τέλος για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού που αποτελεί των Κυριακών δείπνων. Και έπρεπε να μάθουν και οι Κορίνθοι δύο πράγματα, ότι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού πρέπει να γίνεται κάθε Κυριακή ως Κυριακός δείπνος, αλλά αφετέρου αντιπροσωπεύει διαπίστεως, είναι διαπίστεως το σώμα και το αίμα του Χριστού, και τέλος ότι κατά την προσευχή οι γυναίκες πρέπει να καλύπτονται, να έχουν κάλυμα στην κεφαλή τους, κατά κάλυμα μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος, για τους αγγέλους αλλά και για τη δόξα του Θεού. Τώρα όμως, δεύτερη επιστολή, καθώς έχει αντιμετωπίσει και την αντίδραση μερικών αλλά και την υπακοή των περισσότερων, γιατί η αλήθεια του Ευαγγελίου, αδελφοί, ξεσηκώνει δύο κατηγορίες καρδιών. Τους ειλικρινείς που πραγματικά θέλουν να, όπως θέλει και ο Απόστολος Παύλος και ο Λόγος του Θεού, να σπουδάζουν, να είναι δόκιμοι στο Θεό, εργάτες ανεπέσχυτοι, ορθοτομούνται στο λόγο της αληθείας. Ξεσηκώνει λοιπόν τους θέλοντας να είναι ανεπέσχυτοι και να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας προς υπακοή και σαν συνέχεια προς ευλογία. Τους άλλους όμως που είναι χλιαροί ή χαλαροί, μερικές φορές τους ξασηκώνει η αντίδραση. Αλλά όμως υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων που αντιδρούν, οι ψευδοδιδάσκαλοι, αυτοί οι κακοί εργάτες που θέλουν να κερδίσουν οπαδούς μέσα στην Εκκλησία. Θέλουν δηλαδή τους μαθητές του Χριστού, αντί να είναι και να παραμένουν μαθητές του Χριστού, να γίνονται οπαδοί ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αφού θυμάται τα παλιά, περιγράφει λέγοντας: «Το στόμα μας ανοίχθηκε προς εσάς Κορίνθιοι και η καρδιά μας επλαντύνθη». Σας ανοίξαμε την καρδιά μας, σας αγαπήσαμε με όλη μας την καρδιά. Γι' αυτό και τα λόγια μας ήταν λόγια αληθείας, λόγια πίστεως, λόγια Θεού. Όμως εσείς στενοχωρηθήκατε, αλλά η στενοχώρια που έχετε δεν έχουν αιτία τη δική μας συμπεριφορά, έχουν αιτία τη δική σας την καρδιά που δεν μας αγαπάτε όπως θα έπρεπε να μας αγαπάτε. Όταν λοιπόν κάποιος, αδελφοί, δεν έχει αυτή την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, τότε αρχίζει η στενοχώρια, τότε αρχίζει ο θυμός, τότε αρχίζει η κρίση και ο τσακωμός. Το μυστικό λοιπόν δεν είναι πόσο καλά τα είπε ή τα λέει ο Απόστολος Παύλος, που με τα πάσης βεβαιότητας τα έλεγε όχι απλώς καλά αλλά τέλεια, γιατί ήταν λόγος Θεού, αλλά πόσο αγαπούσαν και πόσο τους αγαπούσε. Όταν η καρδιά είναι στριμωγμένη και δεν χωράει την αγάπη του Θεού, τότε στενοχώρια θα έχει ο άνθρωπος στη ζωή του και στενοχώρια θα προκαλεί. Και αυτός θα στενοχωριέται και αυτός
θα προκαλεί στενοχώρια. Γιατί? Γιατί αυτός που αγαπάει αληθινά υπομένει, υποφέρει, ανέχεται, μακροθυμεί. Έχει αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά της αγάπης του Θεού, που όπως είπαμε είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Όμως, πώς η καρδιά του ανθρώπου πλατίνεται και πώς μικραίνει, πώς, πότε ο Θεός πραγματικά πλημμυρίζει την πεπλατημένη καρδιά των ανθρώπων με την αγάπη του, και πότε ο Θεός, αν και θέλει να πλημμυρίσει την καρδιά του ανθρώπου με την αγάπη του, τη βρίσκει σφιγμένη, στενή, ώστε είναι αδύνατον και για το Θεό να κάνει τους ανθρώπους να έχουν αγάπη. Και η απάντηση είναι η ομοζυγία εν γέννη με τους απίστους, η σχέση μας με τον κόσμο. Υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού από μια μεριά, υπάρχει και η ανομία των ανθρώπων. Υπάρχει το φως από τη μια μεριά, υπάρχει το σκότος. Υπάρχει ο Χριστός, αλλά υπάρχει ο διάβολος. Υπάρχει ο πιστός, υπάρχει και ο άπιστος. Και υπάρχει ο ναός του Θεού και υπάρχουν τα είδωλα. Αυτές οι καταστάσεις οδηγούν στο τον άνθρωπο μία-μία, όπως με τη χάρη του Χριστού ελπίζω να δούμε καθαρά, οδηγούν τον άνθρωπο στο Θεό που είναι αγάπη, ώστε ο Θεός που είναι αγάπη να πλημμυρίζει την καρδιά του ανθρώπου αυτού με αγάπη. Δικαιοσύνη και ανομία. Όταν η καρδιά του ανθρώπου, η οποία βεβαίως είναι όλων των ανθρώπων, απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, δεν εξητάει τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία πολλές φορές έχει κόστος και είναι και επώδυνη, δεν τη ζητάει με ελπίδα ότι ο Θεός θα του τη χαρίζει, γιατί το αίτημα το οποίο θέλει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού από όλους μας είναι ζητούτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Δεν είναι εύκολο να είμαστε υποτεταγμένοι, υπάκουοι στο Λόγο του Θεού και να μην πέφτουμε σε ανομία. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι απλός, δεν είναι εύκολος. Θα έλεγα όχι μόνο δύσκολος, αδύνατος. Παράδειγμα, να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Ποιος από εμάς μπορεί να σκεφτεί, να ισχυριστεί ότι αγαπάμε όλους όσοι είναι πλησίον μας σαν τον εαυτό μας? Δύσκολο. Ή ακόμη πιο δύσκολο, η καινούργια εντολή του Χριστού: αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι αγαπάμε όλους τους αδελφούς μας, ακόμη εγώ θα έλεγα έστω και ένα, όπως αυτός μας αγάπησε? Άρα λοιπόν, ο χριστιανισμός είναι μια ουτοπία, είναι κάτι απραγματοποιητό? Ο Θεός με το Λόγο Του και ιδιαίτερα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας οδηγεί σε αδιέξοδα? Η απάντηση είναι ποτέ. Ο Θεός μας οδηγεί σε τρίβους δικαιοσύνης, όχι σε αδιέξοδα. Μας οδηγεί στην οδόν την τεθλιμένη που οδηγεί στον ουρανό. Πώς όμως γίνεται αυτό? Δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Δια του Λόγου του Θεού εν Πνεύματι Αγίου. Αυτό που δεν μπορείς εσύ να κάνεις, ο Θεός σου εγγυάται ότι με τη χάρη του Χριστού, κατά χάριν θα το κάνεις, και επειδή δεν φτάνει η χάρη του Χριστού, και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Το Ευαγγέλιο λοιπόν του Ιησού Χριστού είναι εφικτό, αλλά όχι με ανθρώπινη δύναμη, ισχύ, σοφία ή ικανότητα, αλλά μόνο με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όμως τη χάρη του Χριστού δεν μπορεί να την έχει ο κάθε άνθρωπος, παρά μόνο αυτός που ξέρει να ζει ταπεινά. Αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του βρίσκει χάρη από το Θεό. Και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν την έχει ο κάθε άνθρωπος, αλλά αυτός που επιποθεί και εξητά την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Αν αυτά τα δύο, και όχι μόνο,
περνάνε σαν λεπτομέρεια στη ζωή του χριστιανού, τότε ο χριστιανός πράγματι στη ζωή του θα βρίσκεται σε αδιέξοδα, γιατί δεν θα μπορεί να είναι εκτελεστής του λόγου, αλλά δυστυχώς επιλύσμων ακροατής. Αλλά και έτσι, και για τη ζωή της αδυναμίας του ανθρώπου, και πάλι ο Λόγος του Θεού κάνει χάρη λέγοντάς μας, και αν θέλετε να το δούμε και μαζί, στη σελίδα 1070, είναι στην επιστολή του Ιακώβου, του Αποστόλου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 22 εδάφιο, να δούμε πως με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορεί ο χριστιανός να μην είναι επιλύσμων ακροατής, αλλά να είναι εκτελεστής του λόγου, πράγμα το οποίο, όπως είπαμε, ανθρωπίνως είναι απολύτως αδύνατον. Διαβάζω λοιπόν από το 22 εδάφιο τι μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. «Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου, όχι μόνο λοιπόν ακροατέ απαντώντες εαυτούς». 23 εδάφιο και 24, «διότι αν κάποιος είναι ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος θεωρεί το φυσικό αυτού πρόσωπον στον καθρέφτη, διότι εθεώρησε αυτόν και ανεχώρησε και ευθύς ελισμόνησε εν οποίος είδω». Ένας άνθρωπος που κοιτάει τα χάλια του στον καθρέφτη, δεν μπορεί να τα διορθώσει, τα ξεχνάει και φεύγει. Δεν μας θέλει όμως έτσι ο Θεός, επιλύσμονες ακροατές, αλλά όποιος όμως, επειδή θέλει να είναι εκτελεστής του λόγου, καταλάβει ότι για να τον κάνει ο Θεός με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου εκτελεστή του λόγου, αν αυτός λοιπόν εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι το Πνεύμα, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, εγκύψει, σκύψει με προσοχή στο Λόγο του Θεού και επιμείνει στο Λόγο του Θεού, αυτός και μόνο αυτός γίνεται όχι ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου. Όχι εκτελεστής του λόγου, εκτελεστής έργου. Εάν δηλαδή ο άνθρωπος στρέψει το βλέμμα του με προσοχή στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Χριστού, και κάνει με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ό,τι μπορεί, αλλά σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, όχι ανομία, αλλά τη δικαιοσύνη του Θεού, ό,τι μπορεί, τότε όπως ο Θεός λογίζει δίκαιον δια της πίστεως τον άνθρωπο, έτσι και ο Θεός λογίζει εκτελεστή του λόγου δια της πίστεως τον άνθρωπο που είναι εκτελεστής του έργου. Ένας μεγάλος μυστικός πνευματικός νόμος στον οποίο ευαρεστείται ο Θεός. «Και αυτή ό,τι η δύνατο έκαμε και ευρέθη εν δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού». Αν είναι κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις, μην αγωνίζεσαι, να προσεύχεσαι και θα βρεις την δύναμη και τη χάρη του Χριστού να το κάνεις. Αλλά δεν το κάνεις εσύ, ο Θεός για σένα. Παραδείγματος χάρη, κάποιος καπνίζει, όπως εγώ κάποτε, αλλά δεν μπορούσα να το κόψω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ερχόμουν εκκλησία, σημαίνει ότι δεν έπαιρνα κοινωνία και σημαίνει ότι περίμενα να βρω χάρη από το Θεό και δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο για να μου αφαιρέσει το τσιγάρο. Και πράγματι, αν και άργησε περίπου ένα χρόνο, γιατί το ήθελα, μ' άρεσε, ο Θεός βρήκε την ευκαιρία, με έφερε από εδώ, με έφερε από εκεί και έκανε χάρη στη ζωή μου και μου έδωσε και τη δύναμη που στην πραγματικότητα δεν το έκοψα, αλλά αυτός μου το αφαίρεσε. Και έτσι εργάζεται ο Θεός. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν είναι ιτοπία, ούτε αδηγεί σε αδιέξοδα τον άνθρωπο, αλλά με θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία ο Θεός οδηγεί δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι το Αγίο τον άνθρωπο στην παρουσία του, στη δικαιοσύνη του και στη δόξα του. Το πρώτο είναι λοιπόν η απόφαση
που πρέπει να παίρνω, να παίρνουμε, να έχουμε μες στην καρδιά μας. Δεν θέλουμε την παράβαση και την ανομία, εξητούμε την υπακοή, τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι το πρώτο βήμα, δεν είναι όμως όλα. Το δεύτερο βήμα είναι κοινωνία με φως ή με σκοτάδι. Ποια είναι η παρέα σου? Το φως ήλθε, ομολογεί ο Ιησούς Χριστός, αλλά οι άνθρωποι εξέλεξαν, διάλεξαν το σκοτάδι, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Και όταν πράττονται στο φως γίνονται φανερά. Όταν πράττονται στο σκότος είναι και κρυμμένα. Άρα λοιπόν, το δεύτερο μυστικό για να προχωρήσουμε με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και να οικοδομούμεθα και να αυξάνουμε, ώστε να πλημμυρίσει στο τέλος ο Θεός την καρδιά μας, την πεπλατημένη κατά αυτόν τον τρόπο από την αγάπη Του, ώστε με μεγάλη προσοχή να ακούμε το Λόγο του Θεού, να υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού, να ευαρεστείται ο Θεός σε μας και να απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Το τρίτο, Χριστός και διάβολος, Βελίαρ. Σε ποια είναι κυρίαρχη? Ο ένας είναι κυρίαρχος του κόσμου τούτου, βασιλιάς του κόσμου τούτου, ο διάβολος. Ο άλλος είναι κυρίαρχος μέσα στην εκκλησία, είναι η κεφαλή της εκκλησίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι, κάτω από ποια κυριαρχία βρίσκομαι? Ποιος κυριαρχεί στη ζωή μου? Κυριαρχεί ο Χριστός με το Λόγο του και το Πνεύμα του, το Άγιο Εισαγιασμόν, ή κυριαρχεί ο εχθρός της ψυχής μας με τους δελεασμούς του, με τις προκλήσεις του, με τις απειλές του, με τις πλάνες του, ώστε να μας απομακρύνει από το Θεό? Και αυτό δεν είναι τι κάνει ο διάβολος, αυτό κάνει. Τι κάνει ο Χριστός, το αντίθετο κάνει. Τι κάνουμε εμείς? Εάν, λέει μάλιστα, και να το διαβάσω, πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχη μεταξύ σας, γιατί τσακωνόσαστε? Σε χριστιανούς μιλάει. Ουχή εκ των ειδονών σας ήτινες στρατεύονται εντός των μελών σας? Δηλαδή ορέξεις σωματικών σαρκικών επιθυμιών. Πολύ σοβαρό. Φέρει τον άνθρωπο να κυριαρχείται η ζωή του από τον διάβολο. Και πώς έρχονται αυτές οι ορέξεις? Αν κάθομαι μπροστά στο ίντερνετ και βλέπω ειδονικά θεάματα, ορέξεις πονηρές θα πλημμυρίσουνε και θα φτάσω να απομακρύνομαι από την κυριαρχία του Θεού που με οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών και να μεταφέρομαι στην κυριαρχία που βασιλεύει ο διάβολος. Είναι λοιπόν οι ορέξεις του σώματος που οδηγούν τον άνθρωπο σε ικανοποίηση, αυτοικανοποίηση σαρκικών επιθυμιών. Είναι τα πάθη που πάλι, όταν αφήσει ελεύθερη την καρδιά του άνθρωπος, πλησιάζει προς αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα ο διάβολος να κυριαρχεί πια στη ζωή του και όχι ο Θεός, και δεν το καταλαβαίνει κιόλας. Είναι οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, είναι που μάχονται μέσα μας, μες στα μέλη μας, εναντίον του θελήματος του Θεού. Ο πόλεμος δηλαδή δεν είναι έξω, μέσα είναι, και το ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά. Μέσα μας είναι ο πόλεμος, στη σάρκα μας, στην ψυχή μας, δηλαδή στην καρδιά μας, και στο πνεύμα μας, δηλαδή στη λογική μας. Εδώ είναι ο πόλεμος. Και μέσα από αυτή τη λογική, ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδεται στις επιθυμίες του, στις ορέξεις της σαρκός του, αλλά και στην αλαζονία του βίου του, αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να το καταλάβει, όταν θα το καταλάβει θα είναι αργά, έχει μεταφερθεί από το φως στο σκοτάδι, από την κυριαρχία του Θεού
στην κυριαρχία του διαβόλου. Πλέον διοικείται από τα πνεύματα της πονηρίας. Άρα η καρδιά του είναι γεμάτη από επιθυμίες, γεμάτη από πάθη, άρα δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν. Αρχίζει και βλέπει δεξιά και αριστερά ελαττώματα, κρίνει, κατακρίνει, καταδικάζει, υπερηφανεύεται, επιθυμεί άλλα πράγματα, η σάρκα του ξεσηκώνεται. Ένας άνθρωπος που είναι πραγματικά κάτω από την κυριαρχία του διαβόλου, και τολμώ να πω, αδελφοί μου, ότι πιθανόν οι περισσότεροι από μας να έχουμε βρεθεί κάποιες στιγμές σε τέτοια κατάσταση. Ευχαριστούμε όμως το Θεό, γιατί όταν ήλθαμε σε επίγνωση του θελήματος του Θεού, μετανοήσαμε, επιστρέψαμε, ζητήσαμε το αίμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού μας καθάρισε από πάσης αμαρτίας. Είτε επιθυμία της σάρκας, ορέξης της σάρκας, είτε επιθυμία των άλλων πραγμάτων έξω από το θέλημα του Θεού, είτε υπερηφάνειες και αλαζονία του βίου. Την αμερίδα έχει ο πιστός προς τον άπιστο. Δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις στη ζωή του χριστιανού. Όπως στη ζωή του χριστιανού είναι η δικαιοσύνη και η ανομία, όπως στη ζωή του χριστιανού είναι το φως και το σκοτάδι, όπως στη ζωή του χριστιανού είναι η κυριαρχία του Χριστού ή του διαβόλου, έτσι είναι και ο πιστός και ο άπιστος. Ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται το Χριστό, τα λόγια του, το Ευαγγελιό του, ώστε να περπατάει δια της πίστεως, γνωρίζοντας, δοκιμάζοντας ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ή ο άπιστος, απίστων όντων λέει η Γραφή, τους άπιστους δηλαδή, ο διάβολος τυφλώνει το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Και τέλος, ο ναός του Θεού με τα είδωλα, ο τρόπος της λατρείας μας. Ο ναός του Θεού είναι ο οίκος του Θεού, και εμείς ξέρουμε ότι είμαστε ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. Εάν λοιπόν στον οίκο του Θεού, στον ναό του Θεού, φέρουμε είδωλα, τότε εκείνο που συμβαίνει είναι απομακρύνεται ο Κύριος που θέλει να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και αληθεία. Χάνουμε την παρουσία του Θεού. Βεβαίως τα είδωλα δεν είναι μόνο τα λατρευτικά σύμβολα της αποστασίας, εικόνες, αγάλματα. Είδωλα μπορεί να είναι και οτιδήποτε αγαπάμε πιο πολύ από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Οτιδήποτε είναι αυτό που αγαπάμε πιο πολύ από τον Χριστό. Πρόσωπο, πράγμα, επάγγελμα, σπίτι, αντικείμενο, άνθρωπο. Αγαπάω πιο πολύ απ' όλα το εγγονάκι μου. Είμαι δολολάτρης. Πιο πολλά απ' όλα αγαπάω το Χριστό. Τα παιδιά μου, όχι το Χριστό. Τη γυναίκα μου, όχι το Χριστό. Πιο πολύ απ' όλα, πιο πολύ απ' όλα. Γιατί από εκεί περιμένω βοήθεια και από εκεί περιμένω σωτηρία. Τότε, όταν δηλαδή ο άνθρωπος συνειδητά, ποιος άνθρωπος, ο χριστιανός, όταν ο χριστιανός συνειδητά επιλέξει το τίμιον και απορρίψει το αχρίον, επιλέξει τη δικαιοσύνη και απορρίψει την ανομία, επιλέξει το φως και απορρίψει το σκοτάδι, επιλέξει τον Ιησού Χριστόν, την κυριαρχία του Χριστού, και απορρίψει το διάβολο, επιλέξει την πίστη και τους πιστούς για να έχει κοινωνία και απορρίψει την απιστία και τους απίστους, επιλέξει τον ζώντα και αληθινό Θεό και τον ναό του μέσα στον οποίο κατοικεί και απορρίψει μέσα στη ζωή του τα είδωλα, τότε σε αυτόν ο Θεός λέει τώρα αποχωρίστητε εκ μέσου αυτών, γιατί εγώ σας υποσχέθηκα ότι είστε Θεός ναός Θεού ζώντος και εγώ θα κατοικεί ανάμεσά σας και θα περπατάω και θα είμαι Θεός αυτών και αυτή θα είναι λαός μου. Αυτόματα μπαίνουμε μέσα στο άμεσο περιβάλλον του Θεού. Και υπάρχει μια φοβερή υπόσχεση. Θα τολμούσα να πω μοναδική στη Γραφή.
η απόλυτη ευλογία της φυσικής μας ζωής. Η ευλογία του αποχωρισμού, μάλλον η υπακοή του αποχωρισμού, όπως είπαμε της δικαιοσύνης από την ανομία, όπως είπαμε το σκοτάδι από το φως, τον Χριστό από το διάβολο, τον πιστό από τον άπιστο, τον άον του Θεού από τα είδωλα, η υπακοή στον αποχωρισμό έχει μία υπόσχεση μοναδική. Εγώ θα είμαι πατέρας σας και εσείς δεν θα είστε παιδιά μου πνευματικά, εσείς θα είστε παιδιά μου φυσικά, ιοί και θυγατέρες. Δηλαδή αναλαμβάνει όχι μόνο την πνευματική ζωή και το μέλλον μας, αλλά αναλαμβάνει ο Θεός με υπόσχεση αίματος γραμμένη στο Ευαγγέλιο του Χριστού και τη ζωή αυτή εδώ σαν Υιός και θυγατέρα. Δεν υπάρχει αλλού αυτή η επαγγελία, η τρομερή. Θα μου πεις, δεν είναι μεγαλύτερη υπόσχεση ότι είστε Υιοι Θεού? Σεις είστε Υιοι Θεού, οι αδελφοί είστε. Δεν είναι? Είναι πολύ μεγάλη επαγγελία. Άρα τώρα έρχεται ο Θεός και μας φανερώνει μία επαγγελία που ισχύει μόνο σε αυτόν τον διαχωρισμό, τον αποχωρισμό, την απομάκρυνση, ότι θα αναλάβει και τη φυσική σου ζωή κατά πάντα. Πολλές φορές με ρωτάνε αδελφοί, γιατί ο Θεός το επιτρέπει αυτό και στενοχωριέται ο πιστός? Η απάντηση είναι, γιατί δεν έχει έρθει αποχωρισμός. Γιατί το επιτρέπει στη ζωή μας? Γιατί δεν έχει έρθει αποχωρισμός. Δεν έχεις απομακρυνθεί, σου λέει, να μην αγγίσεις. Δεν έχει έρθει διαχωρισμός. Δεν έχεις βάλει στη ζωή σου στόχο να μην μολύνεσαι είτε από τις ορέξεις της σάρκας σου, είτε από τις επιθυμίες της καρδιάς σου, είτε από την αλαζονία του βίου, και να είσαι μέσα στην κυριαρχία του Χριστού και όχι του διαβόλου. Για να επιτρέπει κακό ο Θεός σημαίνει ότι υπάρχει αμαρτία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός, δεν υπάρχει αγιασμός. Χριστιανός, που εγώ τον λέω και ο Θεός να με συγχωρέσει, χριστιανούλη, έχει πάρει επιπόλαια τη διδασκαλία του Χριστού και την πνευματική χριστιανική ζωή. Τον ελευθέρωσε ο Θεός από τις αμαρτίες του, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει ελευθερωθέντες από την αμαρτία και δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε ο καρπός σας είναι εις αγιασμόν εδώ στη γη, και τότε το τέλος σας η ζωή η αιώνιος. Γι' αυτό και συνεχίζοντας ο Απόστολος Παύλος ομολογεί λέγοντας, έχοντας λοιπόν αγαπητοί ταύτα στας μεγάλας επαγγελίας, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε για να διατηρηθούν και να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας αυτές οι μεγάλες επαγγελίες, ότι θα είσαι γιος του Θεού εδώ στη γη και θυγατέρα του Θεού εδώ στη γη, σαν άνθρωπος και σαν άντρας και σαν κοπέλα. Έχοντες λοιπόν αυτά στας μεγάλες επαγγελίες, και για να εκπληρώνονται και για να τις απολαμβάνουμε στη ζωή μας, πρέπει να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού σαρκός, παντός μολυσμού σαρκός, όποια και αμαρτία σαρκός και αν υπάρχει, όποια επιθυμία, όποιο πάθος, όποια παράβαση, όποια ανομία, οτιδήποτε είναι αυτό που σε πάει έξω από την Αγία ζωή και την καθαρή ζωή του Θεού. Ας καθαρίζουμε λοιπόν, για να απολαύσουμε αυτές τις μεγάλες επαγγελίες, ας καθαρίζουμε τον εαυτό μας από παντός μολυσμού σαρκός, αλλά και πνεύματος. Και πνεύματος, δηλαδή και επιθυμίες της σάρκας είναι μολυσμός σαρκός, και επιθυμίες της καρδιάς,
αλλά και αλαζονία του βίου. Πώς εκπληρούντες την αγιοσύνη του Θεού μέσα στο φόβο του Θεού. Γιατί? Γιατί αυτός που παρασύρεται από τις ορέξεις της σάρκας, τις επιθυμίες της καρδιάς και τις περηφάνειες του πνεύματος, αυτός δεν έχει φόβο Θεού και ο φόβος του Θεού δεν εργάζεται στη ζωή του. Είναι ένας άνθρωπος που λέει η Γραφή, τον Θεό δε φοβείται και πολλές φορές και τους ανθρώπους δεν τρέπεται, εκφράζοντας χωρίς εδώ, χωρίς σοφροσύνη, τις αμαρτίες του γύρω γύρω, ώστε και τον εαυτό του κατακρίνει ενώπιον του Θεού, αλλά και τους άλλους σκανδαλίζει. Γι' αυτό πρέπει να εκπληρούμε αγιοσύνη, αλλά μέσα στο φόβο του Θεού. Να ζητήσουμε δηλαδή αυτό το μεγάλο μυστικό που λέγεται φόβος Θεού να πλημμυρίσει την καρδιά μας. Και όταν ο φόβος του Θεού πλημμυρίσει την καρδιά μας, τότε μεταμορφώνεται ο άνθρωπος. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αδερφοί. Το ζητούμενο δεν είναι τι μπορώ, τι θέλω, τι κάνω. Το ζητούμενο είναι τι θα κάνει ο Θεός με μένα. Και αυτό είναι το ερώτημα όλων των ανθρώπων του Θεού. Εγώ, Κύριε, δεν μπορώ. Εσύ τι μπορείς να κάνεις? Εγώ ακόμη, Κύριε, δεν το θέλω αυτό, αλλά εσύ τι μπορείς να κάνεις? Και όταν ο άνθρωπος έχει αυτό το φόβο του Θεού, τον έλεγχο του Θεού, τότε ο Θεός, όπως όταν υπάρχει αμαρτία, παράβαση και ανομία στη ζωή του ανθρώπου, ο Θεός επιτρέπει, γιατί δεν μπορεί να εμποδίσει το διάβολο να εισέλθει στην προσωπική και στην οικογενειακή ακόμη ζωή των ανθρώπων, έτσι και όταν έλθει ο φόβος του Θεού, πραγματικά τότε ο Θεός δεν επιτρέπει ούτε τις επιθέσεις του διαβόλου, αλλά ούτε και τις επιτυχίες του διαβόλου στη ζωή αυτού του ανθρώπου που έχει φόβο Θεού και θέλει, αλλά δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι πολύ επίοικης. Τόσο πολύ που λέει σε εμάς, η επίοικιά σας είναι φανερή μεταξύ όλων των ανθρώπων. Είναι πολύ επίοικης με εμάς. Πολύ επίοικης. Δεν μας καταδικάζει, δεν μας κατακρίνει. Η πρόθεσή του είναι, δεν είναι να μας φέρει σε κρίση. Η πρόθεσή του να μας φέρει στον αγιασμό και στην ευλογία. Είναι πολύ καλός ο Θεός. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει το φόβο του Θεού μέσα του, αλλά δεν μπορεί, τότε ο Χριστός θα κάνει χάρη και ο Θεός θα του δώσει δύναμη δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν την αδυναμία ο Θεός δεν τη λογαριάζει, αλλά ξέρει να ελευθερώνει τους ευσεβείς εκ του πειρασμού. Εκεί που δεν μπορεί να επέμβει ο Θεός είναι όταν δεν υπάρχει φόβος Θεού και ο άνθρωπος κάνει ελεύθερα ό,τι θέλει, γιατί όπως είπαμε, το Θεό δεν φοβάται και τους ανθρώπους δεν τρέπεται. Όταν όμως το Θεό φοβάται και τους ανθρώπους τρέπεται, σε αυτόν ο Θεός κάνει χάρη, έλεος, αλλά και του δίνει δύναμη για να τον καταστήσει εκτελεστή του λόγου. Αλλά και κάτι άλλο ο Θεός δεν λαμβάνει υπόψη του, είναι την άγνοια του ανθρώπου. Μα δεν το ξέρα, αδερφέ, ότι αυτό ήταν αμαρτία? Δεν λογίζεται σε σένα αμαρτία. Τώρα όμως που το μάθες, επειδή έχεις φόβο Θεού, το αρνείσαι, το καταδικάζεις, έστω και αν δεν μπορείς, αλλά το αρνείσαι και το καταδικάζεις, ώστε να βρεις χάρη από το Θεό δια του Ιησού Χριστού και να λάβεις δύναμη από το Θεό δια Πνεύματος Αγίου. Και έτσι λοιπόν τώρα ο Παύλος, αφού ερμήνευσε και εξήγησε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στους Κορίνθιους, ώστε να μην μπορούν να έχουν πεπλατημένη καρδιά, να αγαπάνε, ώστε ο Θεός να ευαρεστείται και να τους ευλογεί, αφού τους το εξήγησε με τη βεβαιότητα
ότι τώρα που το άκουσαν, επειδή είναι ειλικρινείς, τώρα που το κατάλαβαν, που το διάβασαν, που το διάβασαν τότε, επειδή είναι ειλικρινείς, ο Θεός θα τους κάνει, όχι επιλύσμονες πλέον ακροατές, αλλά εκτελεστές έργου. Γι' αυτό τώρα με πολύ χαρά λέει ο Απόστολος Παύλος, δεχθείτε εμάς, γιατί κανέναν, όπως λένε για μας, δεν αδικήσαμε, δεν καταστρέψαμε, δεν φθήραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε. Και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των κακών εργατών. Των ανθρώπων που λένε ότι είναι εργάτες, αλλά κάνουν ζημιές. Δηλαδή, αδικούνε ανθρώπους. Και αδικούνε τους ανθρώπους γιατί δεν έχουν φόβο Θεού και δεν έχουν γνώση του θελήματος του Θεού. Μπορεί να αδικήσει έναν άνθρωπο και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Αδικούν ανθρώπους. Γι' αυτό, αδερφοί, όταν φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση που αδικήσαμε κάποιον, κάποιους, έστω και αν δεν το καταλάβουμε, αλλά μας το είπανε, πρέπει γρήγορα να διορθώσουμε την οδό μας. Και η οδός μας διορθώνεται μετάνοια και επιστροφή. Επίσης, μπορούμε να καταστρέψουμε ανθρώπους. Και αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, να έρθει κάποιος και να σου πει, να κάνω αυτή τη δουλειά. Βέβαια, κάτι. Γιατί έχεις λογική, ξέρεις, και να καταστραφεί αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό με μεγάλη προσοχή και φροντίδα θα συμβουλεύουμε, αδερφοί. Για να μην κάνουμε λάθος. Για να μην καταστρέψουμε ανθρώπους, οικογένειες, παιδιά, νέους, γέρους. Και το καλύτερο απ' όλα που μας προτείνει ο Λόγος του Θεού, να είμαστε ταχύσεις στο να ακούμε και βραδύσεις στο να μιλάμε. Μη συμβουλεύεις κανέναν. Κανέναν μη συμβουλεύεις. Υπάρχει πιθανότητα να τον καταστρέψεις. Μόνο εάν είναι βεβαιωμένο στο Λόγο του Θεού, ή μόνο αν έχει έρθει ο Θεός και με μεγάλη προσοχή, να μην είναι η φαντασία μας, αν έχει έρθει ο Θεός και μας οδηγεί. Είναι φοβερό να έρχεται αδελφός, αδελφή, Άγιος, καλοπροαίρετος μέσα στην Εκκλησία και πρεσβύτεροι, διάκονοι, παλιοί αδελφοί να τον καταστρέφουνε με την κακή του συμβουλή. Ο Απόστολος Παύλος καυχέται εν Κυρίω. Ούτε σας αδικήσαμε, ούτε σας ευθύραμε, σας καταστρέψαμε. Και τέλος, ούτε σας εκμεταλλευθήκαμε οικονομικά ή οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση. Αυτά είναι τα λάθη, αλλά και τα κακά αποτελέσματα που μπορούν να συμβούν μέσα στην Εκκλησία. Αδικία, καταστροφή και εκμετάλλευση. Ο Θεός να μας φυλάει, όλους μας αδερφοί, για να είμαστε καλοί σύμβουλοι, να είμαστε καλοί αδελφοί και ο Θεός να μας χρησιμοποιεί πάντα για καλό. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος. Πολύ παρησία έχω πλέον με σας, πολύ χαρά έχω με σας, γιατί ήρθαμε στη Μακεδονία και βρήκαμε πολλά προβλήματα, έξωθεν μάχες και έσωθεν φόβοι, αλλά ευχαριστούμε το Θεό πάσης παρηγορίας που έστειλε τον Τίτο για να μας φέρει χαρά, αλλά η χαρά προήλθε από το ότι μας μετέφερε τα νέα σας και μας μετέφερε τον πόθο σας για μας, τον οδυρμό σας που έχετε καιρό να μας δείτε και το ζήλο που έχετε υπέρ των εργατών και του δούλου του Θεού, ώστε η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη, γιατί βλέπουμε την προκοπή σας. Βλέπουμε την πρόοδό σας, η οποία προήλθε όχι από μας, αλλά από το κήρυγμά μας, από τον Πατέρα Θεό, δια του Ιησού Χριστού, Πνεύματι Αγίου. Αμήν. Αλληλούια. Την άλλη Πέμπτη, με τη χάρη του Χριστού, θα συνεχίσουμε σε ένα ωραίο θέμα. Κάποιος έχασε το στυλό του αυτό.
Έχει και ψαράκι, πρέπει να είναι δικός μας, όποιος θέλει μπορεί να το βρει. Αδερφέ Σταθή, έλα να ψάλεις, γιατί μου πονάει λίγο λαιμό, σε παρακαλώ. Ψάλουμε τον ύμνο 220.